μεσημέρι. Υπάρχει πίστη στον ίδιο και στους συμπαίκτες του ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να επιστρέψει καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα στα δύο επόμενα σημαντικά μάτς με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ μετά την ήττα και την προβληματική εικόνα στο μάτς με τη Λάρισα? We as a player, we know how important this two game is to us as a player, for us, we know. So, you know, we put the defeat behind us and focus on these two important games for the club and for us as a players. Σαν παίχτες γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια για την ομάδα μας. Έχουν απόλυτη γνώση ότι είναι πολύ σημαντικά τα δύο επόμενα παιχνίδια απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και στην ΑΕΚ. Επομένως, θα αφήσουμε πίσω μας την κακή εμφάνιση και την ήττα και θα συγκεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Επόμενη ερώτηση. Επειδή έχει φορεθεί πολύ τώρα τελευταία ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα με την παραγωγή φάσεων, ως επιθετικός εκείνος, το έχει εντοπίσει ή είναι μια κακή παρένθεση η όλη η ιστορία με την Ελλάδα? I don't think we are creating difficulties of you know, creating opportunities. We played our game here, we won. So I don't think that's a problem of the team. Όχι, δεν πιστεύει πως αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Πιστεύει πως έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να δημιουργούμε φάσεις και να βάζουμε γκολ σε παιχνίδια. Επομένως, όχι, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα σαν ομάδα. Επόμενη ερώτηση για τον Brownie Day, παρακαλώ. Λέω το μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να τον ρωτήσω πως, επειδή έχει παίξει και μόνος του στην επίθεση και στα τελευταία παιχνίδια μαζί με τον Καρντόσο, το βαθμό συνεργασίας, πώς συνεργάζονται μαζί και τις πρώτες εντυπώσεις από τον παραγωνό. He's good. He's a good guy. And I'm happy playing with him. For all you know that this is the first time I'm playing, we're playing with two strikers. So you don't expect to have magic in just one game. So as a player, I'm happy playing in any position that the manager asks me to play. So I don't have problem with that. Είναι πολύ καλή η συνεργασία τους, τα πηγαίνουν πολύ καλά, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθήσαμε κάτι τέτοιο σαν ομάδα και πιστεύει πως αυτό χρειάζεται λίγη δουλειά. Όμως ο ίδιος είναι χαρούμενος να κάνει οτιδήποτε του πει ο προπονητής του και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Τι στοιχεία θεωρεί πως θα πρέπει να έχει η ομάδα του στο αυριανό παιχνίδι για να κάνει το 2-2 στον όμιλο και τι θα πρέπει να αποφύγει σε σχέση με το προηγούμενο μάτς? Yo creo que es difícil con perspectivar y al mismo tiempo poder comparar o que vai ser o jogo de amanhã com aquilo que se passou no domingo anterior. São competições diferentes, são equipas diferentes, estratégias diferentes também, a forma como o adversário do último domingo jogou mesmo em termos de sistema é certamente diferente daquele que o Apoel vai apresentar aqui amanhã, por isso torna-se muito difícil comparar adversários e em competições diferentes. Aquilo que eu creio que é importante para amanhã é nós sabermos o que é que temos que fazer, qual é o nosso plano de jogo, qual é a nossa ideia, levá-la desde o início até ao final e não alterá-la em função do resultado que possa acontecer durante o jogo e saber que vamos ter muitas dificuldades perante uma equipa que é bem organizada, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, e que tem qualidade e que só uma exibição de bom nível nos permitirá ganhar o jogo da manhã e alcançar o primeiro lugar do grupo. Πιστεύει πως είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχουμε άποψη αλλά και να προβλέψουμε και να δούμε τι θα συμβεί συγκρίνοντας αυτά τα δύο παιχνίδια. Δεν είναι δυνατόν να συγκριθούμε το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής με το αυριανό παιχνίδι, πρώτον γιατί πρόκειται για τελείως διαφορετικές διοργανώσεις και για τελείως διαφορετικές ομάδες. Η εικόνα και το σύστημα που θα παίξει από Ελλάδα δεν θα έχει καμία σχέση με την εικόνα και το σύστημα του παιχνιδιού ή του συστήματος που έπαιξε η Λάρισα την περασμένη Κυριακή και το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό. Πιστεύει πως αυτό που είναι σημαντικό για αύριο είναι να ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η δουλειά μας, να συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ιδέα του παιχνιδιού μας και να την κάνουμε πράξη από την αρχή ως το τέλος του παιχνιδιού, να μην αλλάξουμε καθόλου την εικόνα μας και το επίπεδό μας, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να είμαστε σίγουροι πως το παιχνίδι αυτό θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες,
Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλά οργανωμένη, είτε πρόκειται για την αμυνά του αμυντικά, είτε πρόκειται επιθετικά. Σίγουρα θα μας δυσκολέψει, όμως εμείς πρέπει να είμαστε δυνατοί και να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο από την αρχή ως το τέλος του παιχνιδιού. Καλησπέρα. Επειδή αναφερθήκατε στο ότι η Λάρισα και ο ΑΠΟΕΛ θα έχουν διαφορετική διάταξη και είναι διαφορετικές ομάδες, και επειδή υπήρξε στο παιχνίδι με τη Λάρισα μια διαφορετική διάταξη από τον Ολυμπιακό, η οποία δεν απέδωσε, σκοπεύει και αυτός να κάνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διάταξη στη δική του ομάδα? Nós queremos ser diferentes, essencialmente, em relação àquilo que fizemos na segunda parte, não tanto em relação àquilo que fizemos na primeira parte. Creio que a segunda parte teve a ver com aquilo que eu disse anteriormente, que é não mudar o que é a nossa ideia, não mudar o que é a nossa forma de jogar, mesmo se o resultado não está a ser aquele que nós pretendemos. Depois creio que se dá, hoje em dia, um ênfase muito, muito grande aos sistemas de jogo. Eu não acho que haja uma grande alteração em termos de dinâmicas. Acredito que as haja em relação às características dos jogadores, mas em relação à dinâmica daquilo que nós fazemos quando jogamos em 4-2-3-1 e o que poderemos fazer quando jogamos em 4-4-2, não me parece que seja uma grande diferença que leve a concluir que nós não ganhámos o jogo do domingo passado em função de termos apresentado o 4-4-2, porque senão poderíamos ter também que dizer que ganhámos o jogo anterior 2-1 quando passámos para 4-4-2, e eu creio que isso não pode ser visto dessa maneira. Nós amanhã, mais importante para nós do que o sistema que iremos usar é ser fiel a uma forma de jogar e mantê-la, independente do sistema em que jogarmos, mantê-la do princípio ao final do jogo, tal como fizemos anteriormente e não o conseguimos fazer neste jogo contra o Larissa. Πιστεύει πως καταρχήν πρέπει να είμαστε σίγουρα τελείως διαφορετικοί από ό,τι ήμασταν στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο απέναντι στη Λάρισα, όχι τόσο από ό,τι ήμασταν στο πρώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τη δημιουργία του παιχνιδιού μας, όσον αφορά τη δυναμική του παιχνιδιού μας, την απόδοση ποδοσφαιριστών μας. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να είναι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύει πως αυτό οφείλεται στο σύστημα το οποίο δουλεύουμε. Πιστεύει πως η ομάδα μας θα πρέπει να είναι έτοιμη, να έχει δυναμική, να παρουσιάζει καλή υψηλή απόδοση και υψηλό επίπεδο σε οποιοδήποτε και από τα δύο συστήματα επιλέγουμε. Έχουμε δει πως μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια και με 4-4-2. Δεν πιστεύει πως από το 4-2-3-1 ως το 4-4-2 πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό που σίγουρα πρέπει να είναι διαφορετικό είναι η δυναμική του παιχνιδιού μας, η καλή απόδοση των ποδοσφαιριστών, το υψηλό επίπεδο, μια πολύ καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο παιχνίδι μας. Ιδιαίτερα αύριο, που θα είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί να είμαστε πιστοί σε μια εικόνα, σε μια ιδέα παιχνιδιού, σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα λεπτά του αγώνα, και να μην μεταβάλλεται αυτό ανάλογα με το ποιο σύστημα επιλέγουμε να παρουσιάσουμε. Η εικόνα μας θα πρέπει να είναι πιστή, η ιδέα μας θα πρέπει να είναι σταθερή, να δείχνουμε ένα χαρακτήρα στο παιχνίδι μας, οποιοδήποτε σύστημα και αν παίζει η ομάδα. Θα ήθελα να το ρωτήσω, με δεδομένη την κριτική που δέχτηκε μετά το παιχνίδι στη Λάρισα, αν αισθάνεται ο ίδιος πίεση ότι τα αποτελέσματα των αγώνων με ΑΠΟΕΛ και με ΑΕΚ μπορεί να κρίνουν και τη δική του παρουσία ή όχι στον Ολυμπιακό στο μέλλον. Eu há 12 anos que não consigo, já tentei, não creio que o vá conseguir aqui também, tenho isso muito claro, mas já tentei viver com menos pressão em todos os bancos onde estive, e a verdade é que durante estes 12 anos de carreira vivi sempre com pressão. Não me parece que isto aqui seja uma exceção, e não é uma exceção para mim, não foi para treinadores anteriores que aqui estiveram. Tinha isso claro quando vim, e também tinha claro que poderia acontecer a partir do momento em que se perdesse a primeira vez, independentemente de contra quem fosse, que isto poderia acontecer. Ou seja, nós fizemos 5 vitórias, chegou-nos a primeira derrota com um autogol, com alguma infelicidade no último minuto, um jogo que eu acho que não merecíamos perder nem tão pouco ganhar, mas que me parece que esta questão não é que faça sentido ou não faça sentido, parece-me uma questão
perfeitamente normal, sabendo eu onde é que estou. Ποτέ δεν κατάφερε και πιστεύω πως ούτε τώρα θα καταφέρει να λειτουργήσει χωρίς πίεση σε αυτό το επάγγελμα που κάνει. Πιστεύει πως δεν υπάρχει κανένας προπονητής που να μην αισθάνεται αυτή την πίεση σε οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε φάση περνάει η ομάδα του. Στα 12 χρόνια προπονητικής καριέρας λοιπόν που έχει, ποτέ δεν κατάφερε να ζήσει κάποια στιγμή, κάποια περίοδο χωρίς πίεση. Πιστεύει πως είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτάτε και συμβαίνει σε όλους τους προπονητές. Εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μετά από 5 συνεχόμενες νίκες. Κάναμε την πρώτη μας ήττα και του φαίνεται πολύ λογικό αυτό που του λέτε. Η πίεση αυτή όμως υπάρχει πάντα και θα συνεχίσει να υπάρχει. Το παιχνίδι το τελευταίο το χάσαμε το τελευταίο λεπτό από μια φάση την οποία ίσως δεν αξίζαμε να χάσουμε ένα παιχνίδι. Φυσικά ούτε αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό, όμως ήταν ίσως. Τις τελευταίες στιγμές το κόλπο που δεχτήκαμε ίσως ήταν λίγο άδικο το αποτέλεσμα. Όμως αυτή τη στιγμή. Καταλάβαινε τι ρωτάτε, η πίεση αυτή δεν φεύγει ποτέ πάνω από κάποιον προπονητή και έτσι είναι το επάγγελμα αυτό. Πώς το προβληματίζει το γεγονός ότι στον ΑΠΟΕΛ αγωνίζονται πολλοί παίκτες που έχουν εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι και κάποιοι που έχουν φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού. Υπεροκούπα, αν είναι ένα επιπλέον δηλαδή, εμπόδιο στα σχέδιά του. Não creio que seja um problema. Eu creio que o nosso foco tem que estar em duas coisas. Naquilo que nós queremos fazer, naquilo que é sermos fiéis a uma ideia de jogo e no respeito que temos por todos os adversários e que amanhã o Apoel não foge à regra. Depois todas as outras incidências que possam haver à volta do jogo, não me parece que vão ter mais... importância do que estas duas que eu referi anteriormente. Creio que no futebol umas vezes estamos num lado, outras vezes estamos no outro, algumas vezes temos mais conhecimento de algumas situações, noutras vezes um bocadinho menos, mas creio que para nós, normalmente e fundamentalmente amanhã, o principal é isso, definirmos bem a nossa estratégia, ser fiéis a essa estratégia, à nossa forma de jogar e o respeito que temos pelo adversário, pela análise que lhe fizemos e tentar explorar os seus pontos fracos e ao mesmo tempo contrariar aquilo que são os seus pontos fortes, que têm vários, como é evidente. Δεν πιστεύει πως σημαίνει κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό για το αυριανό παιχνίδι είναι εμείς να είμαστε πιστοί στην ιδέα του παιχνιδιού μας και στην στρατηγική στην οποία θα καθορίσουμε ότι χρειαζόμαστε για αύριο. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάποιες φορές τυχαίνει να ξέρεις περισσότερα πράγματα για τον αντίπαλο, κάποιες φορές λιγότερα. Έχεις κάποιον άγνωστο απέναντί σου. Όμως όλα αυτά δεν πιστεύει πως μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ έναν αγώνα. Για μας το πιο σημαντικό είναι αύριο να είμαστε πιστοί στο σύστημα, στη στρατηγική μας, να είμαστε σταθεροί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, να είμαστε πιστοί στην ιδέα που εμείς θα έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε στο παιχνίδι μας. Και επίσης να δείξουμε τον απόλυτο σεβασμό για τον αντίπαλό μας, κάτι που το κάνουμε απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, είτε είναι ο ΑΠΟΕΛ είτε είναι κάποιος άλλος. Εμείς πρέπει λοιπόν να είμαστε σταθεροί στη δικιά μας ιδέα του παιχνιδιού και όλα τα άλλα δεν πιστεύω πως μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ έναν αγώνα. Επίσης πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε τα προτερήματά μας στον αγώνα αυτό και να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε τα προτερήματα που έχει ο ΑΠΟΕΛ, τα οποία όπως γνωρίζουμε είναι πολλά. Ο Ρωμάου, αν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση για να αγωνιστεί και αν είναι, αν σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει στο κέντρο της άμυνας. Todos os jogadores que foram convocados para o jogo da manhã estarão em boas condições para jogar. Nós agora escolheremos e definiremos a melhor estratégia. Definiremos e escolheremos quem são os 11 que começarão com essa estratégia, sabendo, no caso concreto de Romão, que é um jogador que nos pode fazer várias posições, sabemos que é um médio com características mais defensivas, que pode fazer outras funções, que estamos muito contentes com aquilo que é a sua atitude em termos de treino, isso não invalida, bem pelo contrário, que não estejamos também muito contentes com a atitude dos outros jogadores que jogam nessa posição e também ao mesmo tempo com o rendimento dos jogadores que jogam nessa posição. É um grupo alargado, eu diria que bastante alargado,
e que, logicamente, em alguns momentos traz uns jogadores mais, mais contentes do que outros, em função de termos um plantel muito grande neste momento. Όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην αποστολή είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα. Εμείς από το συγκεκριμένο παίχτη, από τον Ρωμαό, είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε από τον βλέπουμε, όπως τον βλέπουμε να λειτουργεί στην προπόνηση. Είναι ένας παίχτης που λειτουργεί πολύ καλά και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση για να βοηθήσει. Όπως και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με παίχτες οι οποίοι έχουν πολλά χαρακτηριστικά και διάφορες θέσεις στις οποίες μπορούν να αγωνιστούν και όλα θα εξαρτηθούν από τη στρατηγική που θα επιλέξουμε για αύριο. Ο Ρωμαό είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μέσος με πιο πολύ αμυντικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές θέσεις, σε πολλές στιγμές ενός αγώνα και σε πολλές ανάγκες ενός αγώνα. Το ίδιο και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές μας και όλα θα εξαρτηθούν από, το, από την στρατηγική που θα επιλέξουμε. Από αυτό θα εξαρτηθεί και η επιλογή και η θέση των οκτώ.